Ποιος φαίνεται να παίρνει τη θέση του. Μένουμε και τον μοίρα τον Κωνσταντίνο να υπεύσει. Πάμε για την εκκίνηση της δεύτερης πόρμης. Ανήσυχος ο Ιωάν. Ανήσυχος αρκετά πλέον ο Ιωάν. Έχει δοθεί εκκίνηση τη δεύτερη υποδρομία. Έχει καλή εκκίνηση ο Ιωάννη, αλλά και ο Αντρέ Λευσέλ που θέλει να πάει στην πρωτοπορία από τον Ιωάννη. Πάνδροσο έχει καλή εκκίνηση και γρήγορα γρήγορα τοποθετείται αυτή στην δεύτερη θέση πίσω από τον Αντρέ Λευσέλ. Εσωτερικά είναι ο Ιωάννη, ο Εργοκλής πιο πίσω, ο καπετάν Βαγγέλης, με τον Αντρέ Λευσέλ στην πρωτοπορία. Πάνδροσο με καλή εκκίνηση τον καταδιώκει μάλιστα από την αρχή και είναι στο 1,5 μήκο πλέον. Πιο πίσω ο Εργοκλής θέλει να κάνει ανέβασμα. Πάμε για το τελευταίο 500 με τον Αντρέ Λευσέλ μπροστά. Πάνδροσος συνεχίζει και τον καταδιώκει. Πιο πίσω είναι ο Εργοκλής μαζί με τον Ιωάννη στη στροφή. Αντρέ Λευσέλ στην πρωτοπορία. Η Πάνδροσος είναι η μόνη που τον ακολουθεί στο σημείο αυτό και είναι στα 2-3 μήκη. Πιο πίσω είναι ο Εργοκλής. Αντρέ Λευσέλ μπροστά. Η Πάνδροσος συνεχίζει όμως και τον καταδιώκει. Είναι και δυνατή. Η Πάνδροσος πλησιάζει και ετοιμάζεται να τον προσπεράσει. Η Πάνδροσος εξωτερικά. Αντρέ Λευσέλ επιμένει εσωτερικά όμως. Η Πάνδροσος φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις να παλέψει την κούρσα. Πάνδροσος και Αντρέ Λευσέλ μέχρι το τέλος. Η Πάνδροσος με το προβάδισμα. Αντρέ Λευσέλ Πάνδροσος στη μεγάλη έκπληξη. Αντρέ Λευσέλ, Εργοκλής και ο πίσω.